Νομίζω ότι από την ανακοίνωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης το μόνο που μπορώ να συμφωνήσω είναι ότι πράγματι οι συμπολίτες μας και στη Μακεδονία που είστε και στη γύρω περιοχή, παρά τις δυσκολίες που αναφέρθηκε ο συνάδελφος πριν, αλλά και σε όλη τη χώρα, υπάρχει ακόμα ο χρόνος να γίνουν πολλές συζητήσεις, να ξανασκεφτούν όλοι, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, από όσο καταλαβαίνω και το έχω ξαναπεί, είχε και έχει προβλήματα συσπήρωσης όσων δοκίμασαν να του δώσουν την ευκαιρία της διακυβέρνησης. Η αριστερά δεν είχε τέτοιες εκλογικές και πολιτικές δυνάμεις στη χώρα μας και σε πολλές άλλες χώρες. Αλλά βρισκόμαστε όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε μια σειρά αναδιατάξεις πολιτικές. Θα βοηθούσα, νομίζω, να βάζαμε στη συζήτηση που δεν έχει ακουστεί πολύ στη χώρα μας αυτές τις μέρες και το αποτέλεσμα των εκλογών, παρότι είναι λίγο μακριά προς το βορρά, στη Φιλανδία, που έδειξε και κατακερματισμό πολιτικών δυνάμεων, όπως και οι προηγούμενες βουλευτικές, αλλά και μια μικρή αναδιάταξη προς το κέντρο και προς τα αριστερά. Γιατί υπενθυμίζω ότι εκτός από την πρωτιά που είχαν οι σοσιαλδημοκράτες, πολύ μικρή και οριακή από το ξενοφοβικό και ακραίο κόμμα των πραγματικών Φιλανδών, όπως λέγονται εκεί, θυμίζω την άλλη φορά πάλι είχαν βγει δεύτεροι αυτοί, αλλά τώρα έχασαν ένα βαθμό δυνάμεων, όπως έχασε δυνάμεις και η δεξιά που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ενώ παράλληλα, εκτός από τους σοσιαλδημοκράτες που ανέβασαν τις έδρες τους και μάλλον. Καλά, δεν μπορούν να σχηματίσουν όμως κυβέρνηση, υπάρχει ζήτημα στη Φιλανδία. Συνασπισμού. Είναι δύσκολα ανέβηκε τα πράγματα. Και το ξαδερφάκι του ΣΥΡΙΖΑ εκεί, που είναι μια μικρή δύναμη της αριστεράς, αρκετά μάλιστα περίπου 1,5-2%, αν θυμάμαι, με μια νεαρά που είναι πρόεδρος εκεί εδώ και 3 χρόνια. Τώρα, Δημήτρη. Σε λίγες μέρες είναι οι εκλογές στην Ισπανία, που θα είναι πολιτικό δεδομένο για την Ισπανία, που είναι από τους βασικούς μοχλούς της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά το ότι ταλανιζόμαστε από το Brexit. Και για να γυρίσω στη συνέντευξη και σε αυτό που είπε ο συνάδελφος ο Κοτάκης, που συνεχίζω να τον εκτιμώ παρότι διαφωνούμε για το θέμα της γειτονικής χώρας. Αλλά άλλο η διαφωνία και άλλο ο φανατισμός. Δεν έχουμε φανατισμό εδώ σε αυτό το τραπέζι, αλλά τον βλέπω ότι καλλιεργείται αλλού συστηματικά. Νομίζω ότι πράγματι έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός ότι αυτή η συμφωνία θα συνεχίσει να συζητείται με μεγαλύτερη προσοχή, ενδεχομένως και επισημάνσεις και διορθώσεις, αλλά η ουσία είναι ότι άλλαξε ένα τοπίο. Θα το πληρώσει η κυβέρνηση θα αυτό. Θα το πληρώσει. Ναι. Αλλά τώρα θα βέβαια, το πληρώσει με διαφορετικούς όρους από ό,τι περίμενε ο κύριος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι όταν η χώρα μας, γιατί η κυβέρνηση συνεχίζει να εκπροσωπεί τη χώρα μας, όπως και η επόμενη, είτε είναι η ίδια είτε αλλάξουν με την ψήφο των πολιτών, μια τέτοια συμφωνία είναι κομβική και θα παραμείνει κομβική. Και επαναλαμβάνω, για όποιες δυσκολίες, επειδή αναφερθήκατε σε συμπτώματα που είναι οι ουρές των προβλημάτων, θα αντιμετωπιστούν. Γιατί το μείζον έγινε και επαναλαμβάνω, όσοι μας ακούν εδώ, έγινε ένας συμβιβασμός. Δεν έγινε μια πανολεθρία της γειτονικής χώρας, όπως φαντασιώνονται μερικοί, ή ίσως θα περιμέναν ότι ήταν επιδιωκταίο και προφανώς πιο αποτελεσματικό. Από εκεί και πέρα, εκτός από τη βούληση του καθενός, η ίδια η συμφωνία, αν θα φέρει τον Νόμπελ στους δύο πρωθυπουργούς, είναι άλλη συζήτηση. Δεν με απασχολεί ιδιαιτέρως και νομίζω ότι δεν είναι το καθοριστικό. Βεβαίως, η γενικότερη διεθνή συζήτηση επισημαίνει άλλη μια φορά, θα έλεγα, μια μικροψυχία σε δυνάμεις της αντιπολίτευσης, άλλος ο σχολιασμός, που φανερώνει ότι πραγματικά, όχι μόνο επειδή το είπε ο κύριος Μεϊμαράκης ή όποιος άλλος, ας πούμε, μου είπανε, το διάβασα και όλα λίγο πρόχειρα, αν δεν κάνω λάθος, χθες το βράδυ η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι η ίδια. Επειδή αν δοθεί, θα δοθεί για αυτή τη συμφωνία διαφωνή, είναι προφανές πολλές οι φωνές και ο καθένας μπορεί να το σχολιάζει διαφορετικά. Επειδή αναφερθήκατε όμως στον Πάπα, νομίζω ότι και αυτό δείχνει κάτι ως προς τον, όχι ως προς τον Νόμπελ, ως προς την ουσία του θέματος, του ευρύτερου θέματος που παραμένει το μεταναστευτικό προσφυγικό, που καθορίζει πολλά αποτελέσματα. Και θυμίζω, γιατί οι πολίτες μας δεν διαβάζουν πολλές εφημερίδες, παρότι και στην εστία ασχολούνται με τα θέματα, ότι στη γειτονιά μας είναι έτοιμο ένα ηφαίστειο που συνεχίζει. Δημήτρη. Μιλάω για τη Λιβύη, που είναι θέμα ημερών. Να δούμε ένα τεράστιο κύμα προσφυγικό. Μαζεύω στο γιατί χρόνο. Άλλος ένας στρατηγός εκεί έχει ζηλώσει τη δόξα του Καντάφη. Παίζουν μαζί του και ορισμένοι Ευρωπαίοι. Όπως το Παρίσι που χτες έπιασε φωτιά η Νότρου Ντάμ. Επιτρέψτε μου να το τελειώσω αυτό. Γιατί παίζει μαζί του. Ενώ μια σειρά άλλες χώρες παίζουν λίγο διαφορετικά. Υπάρχει θέμα διεθνούς παρέμβασης. Έχω θέμα με τον χρόνο όμως. Αν δεν τον κρατώ. Έτσι σφιχτά τα λουριά. Οι φωτιές είναι πολλές. Άρα η συμφωνία πήγαινε στη σωστή κατεύθυνση για ειρήνη στην περιοχή μας. Έχουμε να συζητήσουμε για Siemens.